ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από το τραγούδι του χωρισμού πάμε στον απόλυτο έρωτα, στις θυσίες που κάνουμε για αυτόν που αγαπάμε. Κάντο αν μ' αγαπάς, θα ερμηνεύσουν ο Φιδίας με το Σωτήρι και η αγάπη θα είναι στα καλύτερά της. Ας τους απολαύσουμε. Έχω μένει άφωνη. Είστε χάρμα οφθαλμών και αυτιών. Είστε καταπληκτικοί. Να ξέρεις, είσαι φοβερός. Εντάξει, μπράβο μας, το ξέρω. Μπράβο μας. Είστε καταπληκτικοί, παιδί μου. 24 βαθμοί, συγχαρητήρια. Σαρώσατε. Μπράβο, παιδιά. 4 εξάρια. Εγώ το βλέπα να έρχεται. 8 βλέπα έτσι. Εγώ. Ναι. Δεν ήμουν σίγουρος, αλλά σκίσαμε και τα πήραμε και τα 4 εξάρια και αριστεύσαμε. Το ξέρουμε. Τώρα, από όταν γεννηθήκαμε είμαστε τρελή, παιδιά. Πάμε και πολύ τα παιδιά σας. Τι είναι το φόν? Δεν ξέρω, απλά είπα... Yes, we did it. Αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής. Και το πετύχαμε. Δεν το πήραμε σήμερα όμως, την επόμενη φορά έρχεται δεκάρι, όχι εφτάρι. Την επόμενη φορά στο πάνω μου. Αυτό το τραγούδι θέλει συνέστημα, συνέστημα και συνέστημα. Και μήπως πρέπει να είμαστε και συναισθηματικοί. Αυτό. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Γιατί πάτα στο βίντεο σου, είπα δεν θα το κάνω. Έλα, κάντο. Δεν θα το κάνω. Κάντο σου λέω. Δεν το κάνω. Μα είσαι τόσο καλός μαθητής, κάντο. Coach, δεν πρόκειται να το κάνω. Κάντο. Κάντο αν μ' αγάπας, παράτησε τα όλα και με βρει τέλος. Τώρα στη σκηνή του Just the Two of Us, ο Σωτήρης και ο Φιδίας. Έστω μια φορά να μου μιλούσες μια φορά ειλικρινά, χωρίς τον άγριο εγωισμό σου που νικά και που μας φέρνει τώρα σ' αυτή την κατηφορά. Κάντο μ' αγαπάς, παράτησε τα όλα και έλα να με βρεις. Σε περιμένω εδώ στην άκρη της ζωής. Πονάω και ζηλεύω, ακόμα σε λατρεύω. Κάντο μ' αγαπάς, ξεχνά για λίγο το θύμο σου μια φορά. Κλείσε τα μάτια κι ακού μόνο την καρδιά. Δώσε στην ευτυχία ακόμα μια ευκαιρία. Μπράβο! Συγκλονιστική, σαν να το λέγατε playback. Ελάτε, παιδιά μου, έλα, Φιδία μου, όμορφε. Σωτήρι μου. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, και θα έχουμε κι άλλο Φιδία και Σωτήρι, γιατί έχουν και καινούργιο τραγούδι αργότερα, αλλά δεν σας λέω τίποτα. Δεν θα πάω στους κριτές, θα σας πω εγώ τη δική μου άποψη. Σκίζανε τα παιδιά, συμφωνείτε? Δεν τη βλέπω κάτω. Είναι ο Κλειδάς κάτω. Έλα εδώ, Δημήτρη μου, ένα λεπτό. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, να μας πιστώσετε μια μπανάνα. Να το παιδί μας. Έλα, Δημήτρη μου. Μια μπανάνα. Δημήτρης Κλειδάς από το Fame Story μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Εδώ σας βρήκα. Τον ακούμε, τον Δημήτρη. Γεια σας. Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά εδώ? Ήτανε καταπληκτικοί. Εγώ το ξέρουνε. Τους στηρίζω πάρα πολύ και έξω και εδώ. Εσύ που εράστε 3,5 μήνες μαζί κλεισμένοι εκεί στην Κάτσα, ναι. Πώς βλέπεις τα παιδιά, έχουν εξελιχθεί? Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και οι δύο, εννοείται, και μπράβο, εγώ τους χαίρομαι πάρα πολύ.
και τους αγαπάω και το ξέρουν. Ευχαριστούμε. Τι ωραία να τα ακούσω από παλικάρια που έχετε περάσει τόσο. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ελάτε χειροκρότημα για τον Δημήτρη Κλειδά. Λοιπόν, τι ωραίο να έρχονται οι συμμαθητές σας να σας βλέπουν και να καμαρώνουν για σας. Λοιπόν, λάμπετε κάθε φορά που ανεβαίνετε στη σκηνή και νομίζω ότι οι κριτές έχουν το λόγο. Ο Σταμάτης πρέπει να ξεκινήσει να μας πει ποια είναι η γνώμη του για το Σωτήρι που διαγωνίζεται. Για να σου θυμίσω ότι ο Φιδίας είναι ο coach. Του είπατε να μην μιλάει, δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα του. Εσύ του είπες να μιλάει. Να μιλάει. Ναι, 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 ναι. Και τι μου το είπε. Και... έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου. Ναι. Είσαι πολύ καλός, Σωτήρι. Είσαι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το ντουέτο σας, παρόλο που δεν βασίζεται στις ευκολίες σας, γιατί άλλες φορές σας έχω δει και εδώ και αλλού, σε πιο κοντινά σας πράγματα. Δεν ήταν πιο αυστηρό αυτό που έπρεπε να κάνετε, πιο επιθετικό. Δεν κάνετε καμία παρασπονδία, δηλαδή είσαστε σχεδόν ακίνητοι και εκείνο που θαυμάσαμε, ακούσαμε, ήταν το στέρεο της φωνής και το αίσθημα μαζί. Είσαστε πολύ καλοί και ειδικά ο Σωτήρης που διαγωνίζεται ήταν εξαιρετικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Και πάρα πολύ ωραία ντυμένα τα παιδιά. Αυτή η ντεμή φούστα, ναι, είναι πολύ καλή. Είναι από πίσω φούστα και μπροστά παντελόνι. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Παρένθεση, δεν έχει σχολιάσει το σακάκι του Νίκου. Τόση ώρα περιμένω ότι κάτι θα πει. Το σχολίασες στο break. Ναι, δεν θέλω να σου το πω τι είπα. Ας πούμε τώρα ότι είναι μια μπροστέλα κάτω. Η μπροστέλα μου. Και τι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Είσαστε τόσο δεμένοι, τόσο ταιριαστοί. Μπερδεύομαι καμιά φορά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο coach και ποιος είναι ο διαγωνιζόμενος. Πραγματικά, ταιριάζεται καταπληκτικά. Σωτήρη, είσαι καταπληκτικός. Σας ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ. Αυτό που ήταν τόσο όμορφο, τόσο όμορφο. Κάθε φορά, σε κάθε εμφάνισή σας, εντυπωσιάζομαι πάρα πάρα πολύ. Και από την εξωτερική σας εμφάνιση και από τον τρόπο που τραγουδάτε. Δουλεύει πάρα πολύ ο Σωτήρης μαζί σου. Δουλεύει πάρα πολύ ο Σωτήρης. Μπράβο, Σωτήρη. Ευχαριστώ, coach. Κάνετε μαθήματα. Κάνουμε, ναι. Και μπράβο που το... Μπράβο. Μπράβο που τον καμαρώνεις. Μπράβο. Πάρα πολύ καλός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βίκυ. Μαγική. Βγαίνουν αυτά τα δύο παιδιά στη σκηνή και η σκηνή ξεχυλίζει από ταλέντο. Με εντυπωσιάζεται κάθε φορά ακόμα πιο πολύ, παιδιά. Είπατε ένα υπέροχο τραγούδι που το έχει πει καταπληκτικά το κορίτσι εδώ δίπλα. Η Ναταλία Γερμανού και ο Φίβος, ναι. Υπέροχο τραγούδι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε και ο Σταμάτης, ότι εννοείται αυτό που λέτε, δεν το στολίζετε. Ένα γυναικείο τραγούδι που το είπατε τέλεια εσείς στα δικά σας μέτρα. Θάνο Πετρέλη. Α, το έχεις πει με τον Πετρέλη. Ναι, ναι, ναι. Okay. Πάντως και το μέρος που ακουγόταν η δική σου φωνή, ναι. Τα παιδιά το φέρανε τόσο ωραία. Αυτό είναι το σωστό. Έπρεπε. Εδώ έπρεπε να είναι κανονικά. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το κανονικό δηλαδή είναι καλύτερο, εννοείς. Αυτό που ακούσαμε από το ναι, κανονικό. Ναι, γιατί εγώ στις δεύτερες αναγκαζόμουν να πάω πάρα πολύ ψηλά. Τι Το είπαν καλύτερα, εννοείς. Ναι. Δεν είπα ότι το είπαν καλύτερα. Πιο σωστά. Ότι βγήκε πιο αβίαστα στο δικό του τόνο για να κάνουν, ενώ εκεί βγήκε πάρα πολύ όμορφο, αλλά ήταν μεγάλη απόκληση. Γιατί θες και την Άρση μάθε πρώτο και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Ξέπιασα τώρα, αλλά μου ξέφυγε. Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παιδιά μου. Είστε υπέροχοι, είστε υπέροχοι. Είμαι πάρα πολύ. Δέσποινα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Παρενεύει πριν, αλλά εγώ δηλαδή στη Βίκυ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το ντουέτο. Δεν περίμενα ότι θα ακουστεί έτσι από δύο αγόρια. Και πραγματικά ακούστηκε υπέροχα. Είστε καταπληκτικοί και οι δύο. Νομίζω ότι θα κουραστείτε να σας το λέω. Πρέπει να κάνετε υπερπροσπάθεια για να μπορέσω να πω κάτι να βρω για σας. Θεωρώ προσωπικά ότι είστε ένα από τα ζευγάρια που σας βλέπω ήδη να φτάνετε στον τελικό. Έχετε αρτιότητα, έχετε αρμονία. Δεν είστε, δηλαδή αυτό το τραγούδι το αντιμετωπίσετε με έναν οφειδίας παραπάνω συναισθηματισμό, εσύ παραπάνω ξέρεις με εγκράτεια που τέριαζε όμως όλο αυτό πάρα πολύ.
Γενικά έχετε μέτρο σε ό,τι κάνετε. Είναι ένα pop κομμάτι, του δίνετε τη διάσταση που πρέπει. Ψυχοσωματικά εννοώ και φωνικά είστε και οι δύο εξαιρετικοί. Είναι ένα τέτοιο κομμάτι, μια μπαλάντα, δίνετε αυτό που της αναλογεί. Είστε πάρα πολύ καλοί και αν πραγματικά μπορούσαμε να βάζουμε βαθμούς με άριστα το 10, αυτό θα σας έβαζα, αλλά ακόμη 10. Δεν μπορούμε. 10 θα σας βάζω. Και είστε στο τρίτο live ακόμα, παιδιά. Μπράβο. Μας κρατάνε από την παραγωγή, συγγνώμη, και ελκύση μαρτύρησα. Βαθμολογία, λοιπόν. Βίκυ. 6. Δέσποινα. 6. 6. Σταμάτη. 6. 6. Κέτη. 6. 6. 24 βαθμοί, συγχαρητήρια.